Καλός φιλόσοφος και καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ένας εκ των 6 διανοουμένων οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία για να δημιουργήσουν τη λίστα Τσίπρα στην Ιταλία, ο Μάρκο Ρεβέλη. Compagni e compagne, amici e amiche, ateniesi. Lo dico con emozione perché la parola stessa evoca l'origine della nostra democrazia. Αθηναίοι συντρόφισσες και φίλες, Αθηναίοι σύντροφοι και φίλοι, το λέω αυτό με συγκίνηση γιατί η ίδια η λέξη θυμίζει την καταγωγή της δημοκρατίας μας. E per me un piacere e un onore essere presente qui con voi all'apertura di questa campagna elettorale così importante. Importante per tanti motivi. Αποτελεί για μένα μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ με εσάς στο άνοιγμα αυτής της προεκλογικής εκστρατείας που είναι τόσο σημαντική και για πολλούς λόγους. In primo luogo perché è indispensabile. Tanto più in un momento difficile, drammatico come questo per una città come Atene e Pireo, per un territorio come l'Attica, poter contare su amministratori onesti, competenti, sensibili ai bisogni, alle sofferenze e alle domande del proprio popolo, capaci di interpretarle e di battersi con tutta la forza che hanno per imporre le soluzioni giuste, come Rena, come Gavrili, come Θεοδωρής. Πρώτον, γιατί είναι απαραίτητο, ειδικά σε μια δύσκολη και δραματική στιγμή σαν αυτή, για μια πόλη όπως η Αθήνα και ο Πειραιάς, για μια περιοχή όπως η Αττική, να μπορούν να υπολογίζουν σε τοπικούς άρχοντες έντιμους, ικανούς και ευαίσθητους για τις ανάγκες, τα βάσανα και τα αιτήματα του λαού τους, ικανούς να ερμηνεύσουν και να αγωνιστούν με όλη τη δύναμη που έχουν για να επιβάλλουν δίκαιες λύσεις, όπως η Ρένα, ο Γαβριήλ και ο Θοδωρής. In secondo luogo perché ai segnali politici che provengono dalla Grecia guardano in tanti in Europa, perché qui stanno le radici della nostra civiltà, della civiltà europea, del nome stesso di Europa, fatto che troppo spesso l'Europa delle banche e dell'austerità dimentica o tradisce. Δεύτερον, γιατί τα πολιτικά μηνύματα που προέρχονται από την Ελλάδα αφορούν πολλούς στην Ευρώπη. Γιατί εδώ βρίσκονται οι ρίζες του πολιτισμού μας, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, από το ίδιο το όνομα της Ευρώπης. Γενικά, γεγονός που πολύ συχνά η Ευρώπη των τραπεζών και της λιτότητας ξεχνά ή προδίδει. E perché la Grecia oggi, con le sue sofferenze, con le ingiustizie devastanti, con lo stato di povertà di troppa parte della sua popolazione, è il simbolo vivente delle pessime politiche della cosiddetta Troica, di quelle che sono considerate dai poteri che oggi guidano l'Europa medicine, ma sono in realtà veleni mortali, che anziché risanare il corpo sociale ne determinano la morte. Γιατί η σημερινή Ελλάδα με τα βάσανά της, τις καταστροφικές αδικίες, με τη φτώχεια σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, αποτελεί το ζωντανό σύμβολο των χειροτέρων πολιτικών της αποκαλούμενης Τρόικας. Αυτές που θεωρούνται από τις εξουσίες που οδηγούν την Ευρώπη φάρμακα, αλλά αποτελούν στην πραγματικότητα θανατηφόρα δηλητήρια, που αντί να θεραπεύουν το κοινωνικό σώμα, του καθορίζουν το θάνατο. Infine, ma cosa non meno importante, perché qui è nata una forza politica come Syriza. Che con il suo leader Alexis Tsipras ha compiuto il miracolo di ridare voce, forza e orgoglio a una sinistra che sembrava scomparsa dalla scena politica, superando le troppe divisioni, i compromessi, le incertezze e proponendosi come forza maggioritaria di governo, capace di imporre una svolta a una situazione altrimenti disperata. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, γιατί εδώ γεννήθηκε μια πολιτική δύναμη όπως ο ΣΥΡΙΖΑ,
που με τον ηγέτη του Αλέξη Τσίπρα πραγματοποίησε ένα θαύμα, ξαναδίνοντας φωνή, δύναμη και υπερηφάνεια σε μια αριστερά που έμοιαζε να είχε εξαφανιστεί από την πολιτική σκηνή, ξεπερνώντας τις πολλές διασπάσεις, τους συμβιβασμούς, τις αβεβαιότητες και που προτάθηκε σαν πλειοψηφική και κυβερνητική δύναμη, ικανή να επιβάλλει μια στροφή σε μια κατά τα άλλα απελπιστική κατάσταση. Anche per queste ragioni ho l'orgoglio e il piacere di comunicarvi che anche in Italia sta nascendo una lista per le elezioni europee che ha come obiettivo la candidatura di Alexis Tsipras alla guida della Commissione europea. Για αυτούς τους λόγους έχω την υπερηφάνεια και τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι και στην Ιταλία γεννιέται ένα ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, που έχει σαν στόχο την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Una lista della società civile, aperta, costruita dal basso, con la partecipazione di tutti i movimenti, partiti, cittadini che vogliono imporre una svolta drastica nelle politiche europee, in nome della solidarietà, dell'eguaglianza, del rifiuto della logica dell'austerità, per una politica partecipata con il dominio della tecnocrazia e basata sul lavoro e sui servizi pubblici. Penso alla chiusura della vostra rete televisiva pubblica, RT, e al collasso di una decina di università, tra cui l'Università di Atene, anziché sulla finanza, per non dire della sanità pubblica con la distruzione dell'EOP. Ένα ψηφοδέλτιο της κοινωνίας των πολιτών, ανοιχτό, οικοδομημένο από τα κάτω, με τη συμμετοχή όλων των κινημάτων, των κομμάτων, των πολιτών που θέλουν να επιβάλλουν μια δραστική στροφή στις ευρωπαϊκές πολιτικές, στο όνομα της αλληλεγγύης, της ισότητας και την απόρριψη της λογικής της λιτότητας, για μια συμμετοχική πολιτική εναντίον της κυριαρχίας της τεχνοκρατίας και που βασίζεται στην εργασία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Και αναφέρομαι στο κλείσιμο του δικού σας δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ΕΡΤ, την κατάρρευση κάπου 10 πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αντί να βασίζεται στο χρηματοοικονομικό τομέα, για να μην αναφερθούμε στη δημόσια υγεία και την καταστροφή του ΕΟΠΗ. Una lista che sappia contrapporsi sia chi, in nome di nuove forme di nazionalismo e di falso populismo, facendo leva sulla giusta rabbia dei popoli contro l'Europa attuale, predica il ritorno alle vecchie sovranità nazionali, sia chi si accomoda soddisfatto nell'Europa così com'è, accettandone i diktat e le cattive medicine, proponendosi solo di strappare qualche briciola ai paesi forti, ma rispettandone la logica distruttiva. Ένα ψηφοδέλτιο που να ξέρει να αντιπαρατεθεί ακόμα και σε όποιον στο όνομα των νέων μορφών του εθνικισμού και του ψευτολαϊκισμού πιέζει πάνω στη δίκαιη οργή των λαών εναντίον της σημερινής Ευρώπης. Κάνει κηρύγματα γύρω από τις παλιές εθνικές κυριαρχίες σε όποιον διευκολύνεται ικανοποιημένος στην Ευρώπη έτσι όπως είναι, αποδεχόμενος τα τελεσίγραφα και τα κακά φάρμακα, προτείνοντας μόνο να βουτήξει κάποιο ψίχουλο από τις ισχυρές χώρες, σεβόμενο στην καταστροφική λογική τους. Sappiamo che nessuno in una crisi così devastante si può salvare da solo. Nessun paese, nessun popolo. Da soli si possono chiedere solo elemosine o si può fallire. È necessario che cresca e si affermi un fronte ampio di forze che attraversi trasversalmente i paesi mediterranei, dalla Grecia alla Spagna, passando per l'Italia, e sappia conquistare alleanze e unità di progetto anche nel centro e nel nord, perché lo scontro sarà duro, difficile e occorrerà molta forza e determinazione. Ξέρουμε ότι κανείς σε μια τόσο καταστροφική κρίση δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Καμιά χώρα, κανένας λαός. Από μόνοι μας μπορούμε να ζητάμε μόνο ελεημοσύνη ή να αποτύχουμε, να πτωχεύσουμε. Είναι αναγκαίο να αυξηθεί και να παγιοποιηθεί ένα μεγάλο μέτωπο δυνάμεων που να περάσει διαγώνια όλες τις μεσογειακές χώρες, από την Ελλάδα και την Ισπανία περνώντας από την Ιταλία, που να ξέρει να κατακτήσει συμμαχίες και ενότητα για ένα σχέδιο στο κέντρο και το βορρά,
Γιατί η σύγκρουση θα είναι σκληρή, δύσκολη και θα χρειαστεί πολύ δύναμη και αποφασιστικότητα. Nel manifesto di Ventotene, elaborato tra il 1941 e il 1943 da Altiero Spinelli e altri grandi italiani costretti con lui al confino dal fascismo, in quello che può essere considerato il primo fondamentale atto di nascita dell'idea di un'Europa unita, sta scritto fra l'altro che la rivoluzione europea dovrà essere socialista, cioè dovrà proporsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita. E ancora, cito, il principio veramente fondamentale è quello secondo il quale le forze economiche non debbono dominare gli uomini, ma come avviene per le forze naturali, essere da loro sottomesse, guidate e controllate affinché le grandi masse non ne siano vittime. Ricordiamolo sempre, ricordiamolo in particolare ora, quando le forze che dominano l'Europa mostrano di aver dimenticato quei valori e di tradirli ogni giorno. Στο manifesto του Ventotene, που εξεργάστηκε το 1941-1943 ο Αλτιέρο Σπινέλι και άλλοι μεγάλοι Ιταλοί που εξαναγκάστηκαν να πάνε εξορία από το φασισμό, σε αυτή που θα μπορούσε να θεωρηθεί η πρώτη βασική πράξη γέννηση της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης, γράφτηκε μεταξύ των άλλων ότι η Ευρωπαϊκή Επανάσταση πρέπει να είναι σοσιαλιστική, δηλαδή θα πρέπει να προτείνει τη χειραφέτηση των εργατικών τάξεων και τη δημιουργία για αυτές πιο ανθρώπινων συνθήκων ζωής. Και στη συνέχεια, η πραγματικά θεμελιώδης αρχή είναι αυτή σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να κυριαρχούν στους ανθρώπους, αλλά όπως συμβαίνει και με τις φυσικές δυνάμεις, θα πρέπει να είναι υποταγμένες, καθοδηγούμενες, ελεγχόμενες, έτσι ώστε οι μεγάλες μάζες να μην αποτελούν θύματά τους. Ας το θυμόμαστε πάντα, ας το θυμόμαστε ειδικά τώρα, όταν οι δυνάμεις που κυριαρχούν στην Ευρώπη δείχνουν να έχουν ξεχάσει αυτές τις αξίες και να τις προδίδουν κάθε μέρα. Costruiamo la forza per affermarli quei valori e quei principi. Costruiamola a partire da qui, da ora. Ας οικοδομήσουμε τη δύναμη που θα επιβεβαιώσει αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές. Ας την οικοδομήσουμε ξεκινώντας από εδώ και τώρα. Un grande antifascista italiano, Carlo Rosselli, volontario nella guerra di Spagna contro il franchismo, aveva scritto allora, anticipando la resistenza, oggi in Spagna, domani in Italia. Con lo stesso spirito possiamo dire adesso, oggi in Grecia, domani in Italia. Ας οικοδομήσουμε τη δύναμη που θα επιβεβαιώσει αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές. Ας την οικοδομήσουμε ξεκινώντας από εδώ και τώρα. Ένας μεγάλος Ιταλός αντιφασίστας, ο Κάρλο Ρωσέλη, εθελοντής στον Ισπανικό πόλεμο εναντίον του φραγκισμού, είχε γράψει τότε, προεξοφλώντας την αντίσταση. Σήμερα στην Ισπανία, αύριο στην Ιταλία. Με το ίδιο πνεύμα μπορούμε να πούμε σήμερα. Τώρα. Σήμερα στην Ελλάδα, αύριο στην Ιταλία. Dimostriamolo, dimostriamo che cambiare è possibile. Ας αποδείξουμε ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Cambiamo la Grecia. Να αλλάξουμε την Ελλάδα. Cambiamo l'Italia. Να αλλάξουμε την Ιταλία. Per cambiare l'Europa. Για να αλλάξουμε την Ευρώπη.